Από τη δεύτερη φιλοκαλία, σελίδα 168, Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, τέταρτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων. Πρώτον, ο Κύριος ανέφερε το ποτήρι πριν από το βάπτισμα, επειδή η αρετή είναι για την αλήθεια και όχι η αλήθεια για την αρετή. Γι' αυτό εκείνος που πρέπει την αρετή για την αλήθεια είναι άτρωτος από τα βέλη της κοινοδοξίας. Εκείνος όμως που ασκεί την αλήθεια ένεκεν της αρετής έχει σύνικο της κοινοδοξίας την ίηση. 2. Αλήθεια λέει είναι η θεία γνώμη Αλήθεια λέει είναι η θεία γνώση, αρετή οι αγώνες για χάρη της αλήθειας εκείνων που την επιθυμούν. Εκείνος λοιπόν που για χάρη της γνώσης υποφέρει κόπους δεν κοινωνοδοξεί, γιατί γνωρίζει ότι από τη φύση της η αλήθεια δεν αποτελεί κατόρθωμα κόπων, επειδή εκ φύσεως το πρώτο δεν περιορίζεται από τα δεύτερα. Εκείνος όμως που εμφανίζεται να έχει γνώση, επειδή αγωνίστηκε για αυτήν, είναι οπωσδήποτε καινόδοξος, γιατί νομίζει ότι έλαβε τα στεφάνια πριν από τους ιδρώτες, μη γνωρίζοντας ότι οι κόποι είναι για τα στεφάνια αλλά όχι τα στεφάνια για τους κόπους, γιατί εκ φύσεως πάβει να ενεργείται κάθε μέθοδος όταν ο σκοπός της κατορθωθεί ή νομιστεί ότι κατορθώθηκε. 3. Εκείνος που καταγίνεται είτε με τη μορφή μόνο της γνώσεως που είναι ο απογυμνωμένος λόγος, είτε με την εικόνα της αρετής που είναι απογυμνωμένο ήθος, είναι Ιουδαίος και αυτός υπερηφανευόμενος για τους τύπους της αλήθειας. Όποιος δεν βλέπει 4. Τη φαινόμενη λατρεία του νόμου με την αίσθησή του, αλλά αφού εξετάσει κάθε ορατό σύμβολο με το νου του, διδασκόμενο στο θεϊκό λόγο που κρύβεται στο καθένα, βρίσκει μέσα στο νόμο το Θεό, ερευνώντας ορθά με την αερή δύναμή του μέσα στην ύλη των νομικών διατάξεων, σαν μέσα σε σωρό από άχρηστα, μήπως βρει κάπου κρυμμένο στη σάρκα του νόμου το μαργαριτάρι, δηλαδή το λόγο που διαφεύγει ολότελα την αίσθηση. 5. Και εκείνος που δεν προσδιορίζει τη φύση των όντων μόνο με την αίσθηση, αλλά ερευνά σοφά με το νου το λόγο που υπάρχει σε κάθε κτίσμα, βρίσκει το Θεό διδασκόμενος την αιτία των όντων από τη μεγαλοπρέπεια που παρουσιάζουν τα όντα. 6. Ιδίωμα αυτού που ερευνά είναι η διάκριση. Όποιος λοιπόν ερευνά με γνώση τα σύμβολα του νόμου και θεωρεί με επιστήμη τη φύση των όντων, διακρίνει τη γραφή, την κτήση και τον εαυτό του. Τη γραφή τη χωρίζει με γράμμα και πνεύμα, την κτήση με λόγο και εξωτερικό φαινόμενο και τον εαυτό του σε νου και αίσθηση. Και αφού πάρει από τη γραφή το πνεύμα, από την κτήση το λόγο και από τον εαυτό του το νου, και αφού τα ενώσει, αδιάρρηκτα βρήκε το Θεό. Τούτο γιατί γνώρισε όπως πρέπει και όσο είναι δυνατόν το Θεό που βρίσκεται ως νους και λόγος και πνεύμα. Απαλλάχθηκε έτσι από όλα όσα πλανούν και παρασέρνουν σε μύριες δοκρασίες, ενώ από το γράμμα, το φαινόμενο και την αίσθηση, όπου υπάρχουν οι διαφορές της ποσότητας που αποτελούν αντίθεση στη μονάδα. Αν όμως κάποιος συμπλέξει και ανακατώσει το γράμμα του νόμου, το εξωτερικό φαινόμενο των ορατών και την αίσθησή του, αυτός είναι τυφλός και βλέπει θαμπά όπως οι μύωπες και είναι άρρωστος από την άγνοια της αιτίας των όντων. 7. Ο Θείος και Μέγας Απόστολος ορίζει την πίστη ως εξής. Πίστη σημαίνει πεποίθηση για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Εβραίων 11:1. Αν τώρα κανείς την ορίσει και ως ένα εσωτερικό αγαθό της διαθέσεώς μας ή ως αληθινή γνώση που αποκαλύπτει τα απόρριτα αγαθά, δεν αστοχεί την αλήθεια. 8. Η πίστη είναι μία δύναμη που φέρνει σε σχέση ή μια σχέση που πραγματοποιεί την υπερφύση άμεση και τέλεια ένωση του πιστεύοντος με τον πιστευόμενο Θεό. 9.
Επειδή ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή, υπόκειται σε δύο νόμους, της σάρκας και του πνεύματος. Ρωμαίων 7:23. Ο νόμος της σάρκας ενεργεί στις αισθήσεις, ενώ ο νόμος του πνεύματος στο νου. Ο νόμος της σάρκας, όταν ενεργεί στην αίσθηση, συνήθως συνδέει με την ύλη, ενώ ο νους του πνεύματος, όταν ενεργεί στο νου, προξενεί την άμεση ένωση με το Θεό. Εύλογα λοιπόν εκείνος που δεν θα διστάσει μέσα στην καρδιά του, που δεν θα κάνει δηλαδή διάκριση μέσα στο νου του και δεν θα διακόψει έτσι την άμεση ένωση με το Θεό που προκλήθηκε από την πίστη, καθώς είναι απαθής ή μάλλον καθώς έγινε ήδη Θεός με την ένωση μέσω της πίστεως, θα πει σε αυτό το βουνό να πάει αλλού και αυτό θα πάει. Ματθαίου 17:20. Με το παράδειγμα αυτό δηλώνεται το φρόνημα και ο νόμος της σάρκας, που είναι πράγματι βαρύς και δύσκολο μετακίνητος και όσο εξαρτάται από φυσική δύναμη τελείως ακίνητος και ασάλευτος. Δέκα. Τόσο πολύ έχει με την αίσθηση ριζώσει στην ανθρώπινη φύση η δύναμη της αλλογίας, ώστε οι πολλοί να νομίζουν ότι δεν είναι τίποτε άλλο ο άνθρωπος παρά μόνο σάρκα, και που έχει την αίσθηση ως μέσο απολαύσεως της παρούσας ζωής. 11. Όλα λέει είναι δυνατά σε όποιον πιστεύει. Μάρκου 9:23. Και δεν διακρίνεται, δηλαδή δεν χωρίζεται από την ιερή ένωση με το Θεό που έχει επιτευχθεί σε αυτόν με την πίστη εξαιτίας της σχέσεως της ψυχής με το σώμα μέσω της αισθήσεως. Όλα όσα λωτριώνουν το νου από τον κόσμο και τη σάρκα και τον προσοικειώνουν στο Θεό τέλειως τα κατορθώματα, όλα αυτά εξυπακούονται με το λόγο «όλα είναι δυνατά σε όποιον πιστεύει». 12. Η πίστη είναι γνώση που δεν μπορεί να αποδειχθεί, και αφού είναι γνώση που δεν δέχεται απόδειξη, άρα είναι μία υπερφυσική σχέση με την οποία ενωνόμαστε με το Θεό με τρόπο άγνωστο και χωρίς αποδείξεις, σε μία ένωση που ξεπερνά την νόηση. Όταν ο νους λάβει την άμεση ένωση με το Θεό, τότε η δύναμή του να νοεί και να νοείται μένει ολότελα αργή. Όταν όμως ενεργοποιήσει αυτή τη δύναμη και σκεφτεί κάτι μετά το Θεό, τότε χωρίστηκε και διέκοψε την ένωση αυτή που ξεπερνά την νόηση. Όσο είναι έτσι ενωμένος με το Θεό, επειδή έχει ξεπεράσει τη φύση και έγινε κατά μέθεξη Θεός, μεταθέτει από πάνω του σαν κάποιο βουνό αμετακίνητο το νόμο της φύσεως. 14. Ο αρχάριος στην Ευσέβεια που διδάσκεται τα έργα της δικαιοσύνης επιτελεί την πρακτική μόνο αρετή με κάθε υπακοή και πίστη, τρώγοντας σαν να ήταν σάρκες τις εξωτερικές όψεις των αρετών, δηλαδή την ηθική παιδαγωγία. Τους λόγους όμως των εντολών στους οποίους βρίσκεται η γνώση των τελείων τους αφήνει στο Θεό με την πίστη, γιατί δεν μπορεί ακόμη να απλωθεί σε όλο το μήκος της πίστεως. 15. Ο τέλειος, αφού πέρασε όχι μόνο των αρχαρίων την τάξη, αλλά και εκείνο που προοδεύουν, δεν αγνοεί τους λόγους όσων πράττει τηρώντας τις εντολές, αλλά έχοντας πιει πρώτα αυτούς με το πνεύμα, τρώει με τα έργα όλη τη σάρκα των αρετών, ανεβάζοντας την αερή γνώση, την κατέστηση κίνηση όσων γίνονται. 16. Ο Κύριος είπε να ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Ματθαίου 6:33. Δηλαδή πριν από όλα την επίγνωση της αλήθειας και έπειτα την εξάσκηση όσων αρμόζουν σε αυτή. Με αυτό έδειξε καθαρά ότι οι πιστοί πρέπει να επιζητούν μόνο τη Θεία Γνώση και την αρετή που την στολίζει με τα έργα. 17. Είναι πολλά εκείνα που ζητούνται από τους πιστούς για τη γνώση του Θεού, για την αρετή, όπως απαλλαγή από τα πάθη
Υπομονή στους πειρασμούς, λόγοι των αρετών, πραγματοποίηση των τρόπων σωτηρίας, αποσύνδεση της διαθέσεως της ψυχής προς τη σάρκα, αποξένωση της αισθήσεως από τη σχέση της με τα αισθητά, τέλεια αναχώρηση του νου από όλα τα δημιουργήματα και γενικώς χίλια δύο άλλα, τα οποία όλα συντελούν στην αποχή της κακίας και της αγνίας και στην κατόρθωση της γνώσης και της αρετής. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, όλα όσα θα ζητάτε με πίστη θα τα λάβετε. Ματθαίου 21-22, μενοώντας ότι οι ευσεβείς πρέπει και να επιδιώκουν και να ζητούν μόνο όλα όσα συντελούν στην επίγνωση του Θεού και στην αρετή με συνέστηση και πίστη, γιατί αυτά όλα είναι για το συμφέρον μας και τα δίνει οπωσδήποτε ο Θεός σε εκείνους που τα ζητούν. 18. Εκείνος λοιπόν που μόνο για την πίστη, δηλαδή για την άμεση ένωση με το Θεό, ζητάει όλα όσα οδηγούν στην ένωση, οπωσδήποτε θα τα λάβει. Εκείνος που ζητεί χωρίς την αιτία αυτή ή είτε άλλα είτε τα προηγούμενα, δεν θα τα λάβει, γιατί δεν πιστεύει, αλλά ως άπιστος επιδιώκει η διαμόρφωση των θείων τη δική του δόξα. 19. Εκείνος που με την προαίρεσή του διατηρείται καθαρός από τη φθορά της αμαρτίας, φθείρει τη φθορά εκείνων που εκ φύσεως φθείρουν, γιατί η αφθαρσία της προαίρεσης από φυσικού της διατηρεί άφθαρτη τη φθαρτή φύση μας κατά θεία πρόνοια με τη χάρη του πνεύματος που έχει και δεν την αφήνει να διαφθείρεται με τις αντίθετες ιδιότητες. 20. Δηλαδή, ο λόγος της φύσεως και της χάρης δεν είναι ένας και ο αυτός, γι' αυτό δεν είναι άξιο απορίας πως μερικοί Άγιοι άλλοτε νικούσαν τα πάθη και άλλοτε πάλι έπεφταν σε αυτά, αφού εμείς γνωρίζουμε ότι το θαύμα ανήκει στη χάρη ενώ το πάθος στη φύση. 21. Εκείνος που θυμάται τη ζωή των Αγίων με το να τους μιμείται, βγάζει από πάνω του την έκρωση των παθών και δέχεται τη ζωή των αρετών. 22. Ο Θεός, ο οποίος όρισε πριν από τους αιώνες τη ζωή κάθε ανθρώπου, οδηγεί τον καθένα είτε δίκαιο είτε άδικο με τον τρόπο που θέλει στο τέλος της ζωής που του αρμόζει. 23. Η ολοσκότεινη κακοκαιρία που συνείδησε ο μακάριος Παύλος, Πράξεων 27-20, συμπεραίνω πως είναι το βάρος των αθέλητων πειρασμών. Το νησί είναι η σταθερή και άσυστη κατοχή της Θείας Ελπίδας και η πειρά η έξι της γνώσης. Τα αφρίγανα είναι η φύση των ορατών που τη μάζεψε με το χέρι του, δηλαδή με την ερευνητική δύναμη του νου, κατά τη θεωρία και με τα νοήματα που προέρχονται από αυτή, τροφοδοτούσε σαν παρά πειρά την έξι της γνώσεως, η οποία θεραπεύει τη σκυθροπότητα που προκάλεσε στο νου η κακοκαιρία των πειρασμών. Η έχυβνα είναι η πονηρή και καταστρεπτική δύναμη που κρύβεται αόρατη στα αισθητά. Αυτή του δάγκωσε το χέρι, δηλαδή την νοερή ερευνητική ενέργεια της θεωρίας, δεν έβλαψε όμως τον διορατικό νου, γιατί με το φως της γνώσεως αμέσως σαν μέσα σε φωτιά τον αφάνισε. Αυτή την καταστρεπτική δύναμη που η θεωρία των αισθητών είχε κολλήσει στην πρακτική κίνηση του νου. Πράξεων 28-1-4. 24. Ο Απόστολος ήταν ο σμή που οδηγούσε από ζωή σε ζωή, γιατί με το παράδειγμά του έκανε τους πιστούς να κινούνται με την πράξη προς την ευωδία των αρετών, ή γιατί ως κήρυκας μετέφερε όσους πείθονταν στο λόγο της χάρης από τη ζωή των αισθήσεων στην πνευματική ζωή, και ήταν ως μη θανάτου που οδηγεί σε θάνατο για εκείνους οι οποίοι από το θάνατο της άγνοιας προχώρησαν στο θάνατο της απιστίας. Β' Κορινθίους 2-16. Με το να τους κάνει να αισθάνονται τη μέλουσα κατάκρισή τους, ή πάλι ήταν ως μη από ζωή
σε ζωή για εκείνους που ανεβαίνουν από την πράξη τη θεωρία και ως μη θανάτου που οδηγεί σε θάνατο για εκείνους οι οποίοι αφού με την αργία της αμαρτίας νεκρώσουν τα αμέλη τους που επιθυμούν τα γήινα φτάνουν και στην αξιέπαινη νέκρωση των εμπαθών νοημάτων και φαντασίων. 25. Τρεις είναι οι δυνάμεις της ψυχής, το λογικό, ο θυμός και η επιθυμία. Με το λογικό ζητούμε, με την επιθυμία αποθούμε το αγαθό που ζητήσαμε, με το θυμό αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Όσοι αγαπούν το Θεό με αυτές τις δυνάμεις παραμένουν κοντά στο θείο λόγο της αρετής και της γνώσης. Με τη μία τον ζητούν, με την άλλη τον ποθούν και με την τρίτη αγωνίζονται για αυτόν. Έτσι δέχονται τροφή άφαρτη που χορταίνει το νου με τη γνώση των δημιουργημάτων. Ματθαίου 15:32-37. 26. Την ανθρώπινη φύση που κενώθηκε από τη γνώση που της δόθηκε ή όταν ο λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος τη γέμισε πάλι με γνώση και αφού την ισχυροποίησε ώστε να είναι αμετάτρεπτη τη θεοποίησε όχι κατά τη φύση αλλά κατά την ιδιότητα και τη σφράγισε ολοκληρωτικά με το πνεύμα του όπως μετέβαλε το νερό στη δυνατή φύση του κρασιού, γιατί γι' αυτό έγινε αληθινά άνθρωπος για να μας κάνει κατά χάρη Θεούς. 27. Ο Θεός που δημιούργησε την ανθρώπινη φύση, μόλις της έδωσε το είναι κατά τη θέλησή του, συνένωσε με αυτή και τη δύναμη να κάνει όσα πρέπει, δύναμη εννοώ την κίνηση που είναι ουσιωδώς σπαρμένη στην ανθρώπινη φύση για την ενέργεια των αρετών και η οποία εμφανίζεται στην πράξη σύμφωνη με τη γνώμη και τη βούληση αυτού που την έχει. 28. Φυσικό κριτήριο έχουμε το νόμο της φύσης ο οποίος μας διδάσκει ότι πριν από την κατάκτηση της σοφίας όλων πρέπει να κινεί την επιθυμία μας η μυσταγώγηση στη γνώση του Δημιουργού των όλων. 29. Το πηγάδι του Ιακώβ είναι η γραφή. Ιωάννου 4:5-14. Το νερό είναι η θεία γνώση που περιέχει η γραφή. Το βάθος είναι το δυσκολοπλησίαστο νόημα των γραφικών ενιγμάτων. Το δοχείο για την άντληση είναι η μάθηση του θείου λόγου μέσω αναγνώσεως η οποία δεν έχει, την οποία δεν έχει ο Κύριος. Δεν είχε ο Κύριος γιατί λόγος είναι ο ίδιος και δεν παρέχει σε όσους πιστεύουν τη γνώση που προέρχεται από μάθηση και μελέτη αλλά δορίζει στους αξίους τη σοφία που πηγάζει από την πνευματική χάρη και που ρέει ασταμάτητα και αστήρευτα γιατί το δοχείο της αντλήσεως, δηλαδή η μάθηση, παίρνει ένα ελάχιστο μέρος της γνώσης και αφήνει τον όλον, το όλον που με κανένα λόγο δεν πιάνεται, ενώ η κατά χάρη γνώση έχει το σύνολο και μάλιστα χωρίς μελέτη της δυνατής για ανθρώπους σοφίας η οποία αναβλύζει ανάλογα με τις ανάγκες. 30. Υπάρχει μεγάλη και απερίγραπτη διαφορά ανάμεσα στο δέντρο της ζωής και στο άλλο που δεν είναι τέτοιο η οποία φαίνεται και μόνο από το ότι το ένα ονομάστηκε δέντρο της ζωής ενώ το άλλο όχι της ζωής αλλά της γνώσης του καλού και του κακού. Γένεσης 2:9. Γιατί το δέντρο της ζωής οπωσδήποτε προξενεί ζωή ενώ αυτό που δεν είναι της ζωής είναι φανερό ότι προξενεί θάνατο. Αυτό που δεν προξενεί ζωή γιατί δεν ονομάστηκε δέντρο της ζωής σαφώς προξενεί το θάνατο γιατί τίποτε άλλο δεν αντιδιαστέλλεται κατ' εναντίωση προς τη ζωή. 31. Το δέντρο της ζωής και ως σοφία που είναι έχει μεγάλη διαφορά από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού το οποίο μήτε σοφία ήταν μήτε ονομάστηκε έτσι γιατί η ιδίωμα της σοφίας είναι ο νους και το λογικό ενώ η ιδίωμα της καταστάσεως της αντίθετης προς τη σοφία είναι η αλογία και η αίσθηση. 32. Επειδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε αποτελούμενος από ψυχή νοερή και σώμα με αισθήσεις, ας δεχτούμε σύμφωνα με μία άποψη ότι δέντρο της ζωής είναι ο νους της ψυχής όπου υπάρχει η σοφία και δέντρο της γνώσης καλού και κακού, η σωματική αίσθηση όπου υπάρχει
ξεκάθαρη η κίνηση της αλογίας. Ο άνθρωπος έλαβε θεία εντολή να μην λάβει πείρα αυτής μέσω κάποιας ενέργειάς του, αλλά δεν τη φύλαξε. 33. Και τα δύο δέντρα που λέγει η γραφή, δηλαδή ο νους και η αίσθηση, έχουν την ικανότητα να χαρακτηρίζουν. Ο νους έχει τη δύναμη να διακρίνει τα νοητά και τα αισθητά, τα πρόσχερα και τα αιώνια. Ή μάλλον, επειδή είναι η διακριτική δύναμη της ψυχής, την πείθει σε άλλα να προσιλώνεται και σε άλλα, και άλλα να τα ξεπερνά. Η αίσθηση έχει τη δύναμη να διακρίνει την ειδονή των σωμάτων από την οδύνη. Ή μάλλον, επειδή είναι δύναμη σωμάτων, εμψύχων και με την αίσθηση, τα πείθει να επιδιώκουν την ειδονή και να αποδιώκουν την οδύνη. 34. Αν ο άνθρωπος περιοριστεί στην ενέργεια της αισθήσεως να διακρίνει ανάμεσα στην ειδονή και την οδύνη των σωμάτων, τότε παραβαίνοντας θεία εντολή τρώει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δηλαδή την αλογία της αισθήσεως. Και τούτο γιατί έχει μόνο τη διάκριση που φροντίζει για το σώμα, σύμφωνα με την οποία θεωρεί πολύ την οδύνη και την επιδιώκει, ενώ θεωρεί κακό την οδύνη, θεωρεί καλό την ειδονή και την επιδιώκει, ενώ θεωρεί κακό την οδύνη και την αποφεύγει. Αν όμως περιοριστεί τελείως στη διάκριση του νου που διακρίνει τα πρόσχερα από τα αιώνια, τότε έχοντας φυλάξει τη θεία εντολή τρώει από το δέντρο της ζωής, δηλαδή τη σοφία που έρχεται στο νου. Και τούτο γιατί έχει μόνο τη διάκριση που φροντίζει για την ψυχή, σύμφωνα με την οποία θεωρεί καλό τη δόξα των αιωνίων και την επιδιώκει, ενώ θεωρεί κακό τη φθορά των προσχέρων και την αποφεύγει. 35. Καλό του νου είναι η απαθής διάθεση προς το πνεύμα και κακό η εμπαθή σχέση προς την αίσθηση. Καλό για την αίσθηση είναι η ένετα ειδονή σε εμπαθής κίνηση προς το προς σώμα και κακό η διάθεση που δημιουργείται όταν τη στερηθεί. 36. Εκείνος που έπεισε τη συνείδησή του και θεωρεί το κάκιστο που κάνει ότι είναι εκφύσεως καλό, αυτός αφού άπλωσε την πρακτική του σαν να ήταν χέρι, πήρε αξιοκατηγόρητα από το δέντρο της ζωής, νομίζοντας ότι το κάκιστο είναι από τη φύση του αθάνατου. Γι' αυτό ο Θεός, θέτοντας φυσικά στη συνείδηση του ανθρώπου την καταδίκη του κακού, τον ξεχώρισε από τη ζωή, γιατί έγινε κακός κατά την προαίρεση. Έτσι, αν κάνει το κακό, να μην μπορεί να πείσει τη συνείδησή του ότι το κάκιστο είναι εκφύσεως καλό. 37. Το κλίμα κάνει το κρασί, το κρασί τη μέθη, η μέθη την έκσταση. Λοιπόν, το καλοφυτευμένο λογικό που είναι το κλίμα, όταν καλλιεργείται με τις αρετές, γεννά τη γνώση. Η γνώση γεννά την καλή έκσταση, η οποία αποσπά το νου από τη σχέση με την αίσθηση. 38. Μέσα στα νοήματα των αισθητών, ο διάβολος συνηθίζει με κακουργία να συμπλέκει τις μορφές και τα σχήματα των αισθητών, με τα οποία δημιουργούνται τα πάθη γύρω από τα εξωτερικά φαινόμενα των ορατών. Σταματά τότε η λογική ενέργεια μέσα μας, διαμέσου της αισθήσεως, την άνοδό της προς τα νοητά. Γι' αυτό και υπερισχύοντας ο διάβολος λαιλατεί την ψυχή και τη σέρνει στη σύγχυση των παθών. 39. Ο λόγος του Θεού είναι λιχνάρι και συγχρόνως φως. Ψαλμός 118-105. Και γιατί φωτίζει τους καταφύσει λογισμούς των πιστών, και γιατί καίει τους παραφύσει, και γιατί διαλύει το σκοτάδι της ζωής των αισθήσεων για όσους βιάζονται μέσω των εντολών να προχωρούν στην ελπιζόμενη ζωή, και γιατί τιμωρεί με το κόψιμο της κρίσεως εκείνους οι οποίοι είναι θεληματικά προσκολλημένοι, προσιλωμένοι στη σκοτεινή αυτή νύχτα του βίου από φιλία προς τη σάρκα. 40. Όποιος δεν ανέβει και λέει προς τον εαυτό του πρώτα με την απόρριψη των παραφύσει παθών, δεν θα ανέβει προς την αιτία του, δηλαδή το Θεό, μέσω της αποκτήσεως των υπερφυσικών αγαθών με τη βοήθεια της Θείας Χάρης, γιατί πρέπει να χωριστεί κατά διάνοια
από τα δημιουργήματα εκείνους που θέλει να ενωθεί αληθινά με το Θεό. 41. Έργο του γραπτού νόμου είναι η απαλλαγή από τα πάθη, ενώ του φυσικού η απόδοση ίσης τιμής προς όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με το δίκαιο. Του πνευματικού νόμου ολοκλήρωση είναι η εξομοίωση προς το Θεό όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο. 42. Τη γνώση των σωμάτων και ασωμάτων είναι ικανή από τη φύση της να δεχτεί η δύναμη του νου. Της Αγίας Τριάδος όμως μόνο κατά χάρη δέχεται τις φανερώσεις πιστεύοντας μόνο ότι υπάρχει χωρίς να αφαδιάζει για το τι είναι κατά την ουσία της όπως ο δαιμονικός νους, γιατί εκείνος που στερείται τη γνώση καθόλου δεν γνωρίζει τον τρόπο καθάρσεως από την κακία μέσω της αρετής. 43. Εκείνος που αγαπά το ψεύδος παραδίδεται σε αυτό για να απολεστεί ώστε παθαίνοντας να αντιληφθεί τι είναι εκείνο που θεληματικά περιποιόταν και να μάθει με προσωπική πείρα ότι χωρίς να το καταλαβαίνει αγκάλιαζε αντί για τη ζωή τον θάνατο. 44. Ο Θεός είχε τη γνώση μόνο του καλού γιατί είναι κατά την κακή, κατά την ουσία του φύση και γνώση του καλού. Το κακό το αγνοεί γιατί αδυνατεί να το πράξει, γιατί για εκείνα που έχει εκφύσεως τη δύναμη, για αυτά έχει ουσιοδός τη γνώση. 45. Το στιθύμιο που αναφέρεται στο Λεβιτικό φανερώνει την καλύτερη και υψηλή θεωρία, ενώ ο βραχίων στην πράξη, δηλαδή την έξι και την ενέργεια της διάνοιας ή τη γνώση και την αρετή, γιατί η γνώση οδηγεί αμέσως τον νου στον ίδιο το Θεό, ενώ η αρετή κατά την άσκησή της τον βγάζει μέσα από την επίδραση των όντων. Αυτά τα δύο ο λόγος τα ξεχώρισε για τους ιερείς, επειδή αυτοί το Θεό μόνον έχουν λάβει ως κληρονομία και δεν έχουν τίποτε ολότελα το επίγειο. Αριθμοί 18-20. 46. Εκείνοι που το πνεύμα τους έχει ολότελα διαμορφωθεί από τη γνώση και την αρετή κάνουν με τη διδαχή τους τις καρδιές των άλλων ικανές να δεχτούν την ευσέβεια και την πίστη, και απομακρύνοντας την πρακτική έξι και τη δύναμή τους από τις επιδιώξεις τις σχετικές με τη φθαρτή φύση, τις μεταφέρουν προς την ενέργεια των υπερφύση αυθάρτων αγαθών. Εύλογα λοιπόν ο λόγος πρόσταξε το στιθύνιο του σφαγείου, δηλαδή η καρδία των προσφερομένων να θυσιαστούν στο Θεό και ο βραχίωνας, δηλαδή η πράξη των ιδίων, να αφιερώνεται στους ιερείς. 47. Όλη η εδώ δικαιοσύνη όταν συγκριθεί με τη μέλουσα είναι σαν καθρέψη που περιέχει την εικόνα των αρχετύπων και όχι τα ίδια τα πράγματα, όπως υπάρχει το καθένα. Και κάθε γνώση εδώ των ουρανίων όταν συγκριθεί με τη μέλουσα είναι ένα σκοτεινό ένιγμα που περιέχει μόνο εικόνα της αλήθειας, αλλά όχι την ίδια την πραγματική αλήθεια που μέλει να φανεί. 48. Επειδή τα θεία συγκροτούνται με αρετή και γνώση, ο καθρέφτης δείχνει τα πρότυπα της αρετής, ενώ το ένιγμα θέλει να φανερώσει τα αρχέτυπα της γνώσεως. Α. Κορινθίους 13-12. 49. Εκείνος που με την πρακτική άσκηση ευαρέστησε στο Θεό, με τη θεωρία είναι φανερό ότι μεταθέτει το νου του στη χώρα των νοητών, και αυτό για να μην υποστεί εξαιτίας κάποιας φαντασίας το θάνατο. Εβραίων 11-5. Που προξενούν τα πάθη μέσω της αισθήσεως, καθώς δεν θα βρίσκεται διόλου από κανέναν από όσα θέλουν να το συλλάβουν. 50. Εκείνος που με το καθαρό μάτι της πίστεως είδε την ωραιότητα των μελώντων αγαθών, υπακούει στη διαταγή να βγει με προθυμία από τη γη του και του συγγενείς του και το πατρικό του σπίτι, εγκαταλείποντας τη σάρκα, την αίσθηση και τα αισθητά, όπως και τη σχέση και την εμπαθή κλίση προς αυτά,
και σε καιρό πειρασμού και αγώνων είναι ανώτερος από τη φύση, προτιμώντας από τη φύση την αιτία της, όπως ο Μέγας Αβραάμ προτίμησε τον Ισαάκ αντί τον Ισαάκ, προτίμησε αντί τον Ισαάκ το Θεό. Γένεσης 12:1, Γένεσης 22:12. Πενήντα εκείνος που δεν επιδιώκει να ασκήσει την αρετή ή τη μελέτη των θείων λόγων για δόξα ή ως κάλυμα της πλεονεξίας ή για κολακία και ανθρωπαρέσκεια και επίδειξη, αλλά για το Θεό κάνει και λέει και σκέφτεται τα πάντα. Αυτός βαδίζει με γνώση το δρόμο της αλήθειας. Γιατί σε μη ίσιους δρόμους δεν συνηθίζει να περπατεί ο θείος λόγος, ακόμη και αν βρει σε μερικά σημεία έτοιμη την οδό. Α. Θεσσαλονικής 2:4-6, Ισαΐας 43, Λουκά 3:4. 52. Νηστεύει κανείς και απέχει από δίαιτα και φλογίζει τα πάθη και πράττει όλα τα άλλα όσα βοηθούν να απαλλαχθεί από την κακία. Αυτός ετοίμασε εκείνο που λέγεται οδός. Αν όμως όλα αυτά τα κάνει από καινοδοξία ή πλεονεξία ή κολακία ή άλλη αιτία και όχι για την ευαρέστηση του Θεού, τότε δεν έκανε ίσιους τους δρόμους του Κυρίου, γιατί έτσι τον κόπο της ετοιμασίας της οδού τον υπέφερε, δεν είχε όμως το Θεό να περπατά στους δρόμους σου. 53. Κάθε χαράδρα θα γεμίσει, όχι όμως όλες οι χαράδρες γενικώς, ούτε όλων των ανθρώπων. Δηλαδή, όχι και εκείνων που δεν ετοίμασαν την οδό του Κυρίου και δεν έκαναν ίσιους στους δρόμους του. Όταν λοιπόν η χαράδρα, δηλαδή η σάρκα και η ψυχή εκείνων που ετοίμασαν, όπως είπα, την οδό του Κυρίου και έκαναν ίσιους στους δρόμους του, γεμίσει από γνώση και αρετή με την παρουσία του Θεού Λόγου που περπατά σε αυτούς δια των εντολών, τότε όλα τα πνεύματα της κύβδηλης γνώσεως και καρκίας χαμηλώνουν, καθώς τα πατεί ο Λόγος και τα υποτάσσει και σοργίζει το κράτος της κακίας που υψώνεται κατά της ανθρώπινης φύσεως και κατασκάπτει κατά κάποιο τρόπο το μέγεθος και το ύψος των ωραίων και των βουνών και γεμίζει με αυτό της χαράδας, γιατί η αποβολή των παραφύση παθών και εγκατάσταση των καταφύση αρετών εξομαλύνει τις χαραδρώσεις της ψυχής και ταπεινώνει την εξουσία των πονηρών πνευμάτων που υψώνεται σαν βουνό. 54. Οι κακοτράχαλοι δρόμοι, δηλαδή οι αθέλητες συμφορές, θα γίνουν ομαλοί και μάλιστα όταν ο νους, νιώθοντας χαρά και ευφροσύνη, δέχεται ευχαρίστως τις ασθένειες, τις θλίψεις και τις ανάγκες. Β. Κορινθίους 12:10, εξουδετερώνοντας με τις αθέλητες συμφορές όλη την εξουσία των εκουσίων παθών. Γιατί κακοτράχαλους δρόμους ονομάζει τις αθέλητες συμφορές που όμως μεταβάλλονται σε ομαλούς με την υπομονή και την ευχαριστία. 55. Εκείνος που επιθυμεί την αληθινή ζωή, επειδή γνωρίζει ότι κάθε πόνος, είτε θεληματικός είτε αθέλητος, γίνεται ο θάνατος της μητέρας του θανάτου της Ιδονής, θα δεχτεί με πολύ χαρά όλες τις σκληρές συμφορές των αθέλητων πειρασμών. Με την υπομονή του μετατρέπει τις θλίψεις σε δρόμους εύκολους και ομαλούς που τον οδηγούν αλάθευτα στο βραβείο της ουράνιας κλίσεώς του, όταν κάνει με ευσέβεια τη θεία πορεία σε αυτούς. Γιατί βέβαια μητέρα του θανάτου είναι η Ιδονή, αλλά θάνατος της Ιδονής είναι ο πόνος και ο προαιρετικός και ο αθέλητος. Φιλιππισίων 3:14. 56. Καθένας λοιπόν που με την εγκράτεια διέλυσε την πολύστροφη και πολύπλοκη ειδονή, η οποία είναι πλεγμένη με όλα γενικώς τα αισθητά, αυτός έκανε τα στραβά ίσια. Και εκείνος που με την υπομονή καταπάτησε την δύσβατη και τραχιά
η επιφορά των πόνων αυτός τους καγοτράχαλους δρόμους τους έκανε ίσιους. Γι' αυτό σαν βραβείο της αρετής και των κόπων για αυτή, επειδή αγωνίστηκε νόμιμα και σωστά και νίκησε την Ιδονή με τον πόθο της αρετής, ενώ καταπάτησε την Οδύνη με τον έρωτα της γνώσεως που διεξήγαγε και στα δύο παιδεία με γενναιότητα τους θείους αγώνες, αυτός θα δει πως λέει η Γραφή τη σωτηρία του Θεού. Ισαΐας 40:5, Λουκά 3:6. 57. Εκείνος που αγαπά την αρετή κατευνάζει θεληματικά το καμίνι των ειδωνών. Εκείνος που ο νους του έχει διαποτιστεί από τη γνώση της αλήθειας δεν εμποδίζεται από τους αθέλητους φόνους στην ακινησία της επιθυμίας που τον οδηγεί προς το Θεό. 58. Εκείνος που με την εγκράτεια ίσχυση τη στρεβλότητα των θεληματικών παθών, δηλαδή τα κινήματα της ειδονής, και με την υπομονή εξομάλυνε την τραχύτητα των συμφορών των αθελήτων πειρασμών, δηλαδή τις διάφορες περιπτώσεις της ειδονής, και τις έκανε δρόμους λίους, αυτός εύλογα θα δει τη σωτηρία που στέλνει ο Θεός, γιατί έγινε καθαρός στην καρδιά. Με αυτή, μέσω των αρετών και των ευσεβών θεωριών, βλέπει το Θεό στο τέλος των αγώνων σύμφωνα με το λόγο. Μακάρι όσοι είναι καθαροί στην καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Ματθαίου 5:8. Για τους κόπους του υπέρ της αρετής έλαβε τη χάρη της απάθειας, περισσότερο από την οποία τίποτε άλλο δεν φανερώνει το Θεό σε όσους την έχουν. 59. Λάκκους ονομάζει η γραφή της καρδίας που είναι κατάλληλες να δέχονται τα ουράνια χαρίσματα της Αγίας Γνώσεως, καρδίες που είναι πελεκημένες με τον δυνατό λόγο των εντολών που έχουν αφαιρέσει σαν πετρωμένο πουρί τη φιλοδονία προς τα πάθη και τη σχέση της φύσεως προς τα αισθητά, και γεμίζουν από την πνευματική γνώση που έρχεται από ψηλά και καθαρίζει τα πάθη και ζωοποιεί και τρέφει τις αρετές. 60. Ο Κύριος ανήκει λάκκους στην έρημο. Β. Παραλυπωμένων 26:10. Θέλω να πω στον κόσμο και στην ανθρώπινη φύση, βγάζοντας το χώμα από τις καρδίες των αξίων και καθαρίζοντάς τες από το υλικό βάρος και φρόνημα και κάνοντάς τες ευρύχωρες, ώστε να δέχονται τις θείες βροχές της σοφίας και της γνώσης και να αποκτήσουν τα κτίνη του Χριστού, δηλαδή εκείνους που λόγω νηπιότητας της ψυχής έχουν ανάγκη από ηθική διδασκαλία. 61. Ορεινή ονομάζει η Γραφή την υψηλή πνευματική θεωρία της φύσεως, την οποία καλλιεργούν εκείνοι που νεκρώθηκαν ως προς τις φαντασίες των αισθητών και πέρασαν διαμόσεις των αρετών στους νοητούς λόγους τους. 62. Ο νους, όσο καιρό διατηρεί μέσα του ζωντανή τη μνήμη του Θεού, ζητεί μέσω της θεωρίας με επιμονή τον Κύριο, όχι έτσι απλώς αλλά με φόβο Κυρίου. Β. Παραλυπωμένων 26:5, Β. Παραλυπωμένων 26:9. Δηλαδή με την εργασία των εντολών. Εκείνος που ζητεί με τη θεωρία μόνο τον Κύριο χωρίς εργασία των εντολών δεν τον βρίσκει, γιατί δεν ζήτησε τον Κύριο με φόβο Κυρίου για να τον βοηθήσει ο Κύριος. Γιατί στον καθένα που συνδυάζει τη γνώση με την πράξη, ο Κύριος ανοίγει τον δρόμο, διδάσκοντας αυτόν τους τρόπους των εντολών και αποκαλύπτοντας τους αληθινούς λόγους των όντων. 63. Ο υψηλός λόγος περί της θεότητος είναι πύργος της ψυχής, οχυρωμένος με την εργασία των εντολών, και αυτό είναι που λέει η Γραφή ότι ο Ζίας έχτισε πύργους στην Ιερουσαλήμ. Γιατί εκείνος που προχωρεί καλά στην επίμονη αναζήτηση του Κυρίου μέσω της θεωρίας με τον πρέποντα φόβο, δηλαδή με την εργασία των εντολών, αυτός οικοδομεί πύργους στην Ιερουσαλήμ. Με άλλα λόγια, ανυψώνει τους περί θεότητος λόγους επάνω στην απλή και ήρεμη κατάσταση της ψυχής. 64. Οι μερικοί λόγοι όταν προχωρούν προς τους καθολικούς επιφέρουν την έννοια των διαιρημένων, γιατί οι καθολικότεροι λόγοι περικλείουν συνοπτικά και τους πιο μερικούς, και σε αυτούς αναφέρονται φυσικώς τα επιμέρους, αλλά υπάρχει και κάποιος πνευματικός λόγος που σχετίζεται
που σχετίζει το νου με την αίσθηση, τον ουρανό με τη γη, τα αισθητά με τα νοητά, τη φύση με τον λόγο και ο λόγος τα ενώνει μεταξύ τους. 65. Εκείνος που μπόρεσε να απαγκιστρώσει τις αισθήσεις από τα πάθη και να αποσυνδέσει την ψυχή από τη σχέση προς τις αισθήσεις, κατόρθωσε να αποκλείσει την είσοδο του διαβόλου στο νου που γίνεται διαμέσου των αισθήσεων. Γι' αυτό και μέσα στην έρημο εννοώ τη φυσική θεωρία οικοδόμησε σαν πύργους απόρθητους. Β. Παραλυπωμένου 26.9. Τις ευσεβείς αντιλήψεις περί των όντων. Όποιος καταφεύγει σε αυτές δεν φοβάται τους δαίμονες που ληστεύουν σε αυτή την έρημο, δηλαδή τη φύση των ορατών, και πλανούν το νου με την αίσθηση σέρνοντάς στο σκοτάδι της άγνης. Έτσι και αυτός που λέγαμε δεν φοβάται τους δαίμονες που πλανούν τους ανθρώπους μέσω των ορατών. 66. Κάθε νους που έχει δύναμη θεωρίας είναι αληθινός γεωργός και με τη φροντίδα και την επιμέλειά του φυλάει καθαρά από ζυζάνια τα θεία σπέρματα των αγαθών όσο τον συγκρατεί η μνήμη του Θεού, λέγει η Γραφή, και ζητούσε επίμονα τον Κύριο στον καιρό του Ζαχαρία με φόβο Κύριο. Γνωρίζουμε ότι Ζαχαρία στην ελληνική γλώσσα μεταφράζεται μνήμη Θεού. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να διατηρείται πάντοτε μέσα μας η σωτήρια μνήμη του, για να μην διαφθαρεί η ψυχή από τα κατορθώματά της και αποτολμήσει από υπερηφάνεια να κάνει πράγματα πάνω από τη φύση της, όπως ο Οζίας. Β. Παραλυπωμένων 26.16. 67. Η χωρίς πλάνη θεωρία των όντων χρειάζεται ψυχή απαλλαγμένη από τα πάθη. Μια τέτοια ψυχή, λέγεται του Ιερουσαλήμ, τόσο για την ολοκληρωμένη αρετή της όσο και για την άειλη γνώση της, η οποία έρχεται όχι με την απουσία των παθών μόνον, αλλά ακόμη και των φαντασιών των αισθητών. 68. Χωρίς πίστη, ελπίδα και αγάπη, ούτε κανένα κακό καταργείται εντελώς, ούτε κανένα καλό κατορθώνεται. Η πίστη πείθει το νου που πολεμείται να προσφεύγει στο Θεό και του ετοιμάζει όλα τα πνευματικά όπλα για θάρρος και ενίσχυση. Η ελπίδα του γίνεται αψευδής εγγυητής της Θείας Βοήθειας και του υπόσχεται την κατανίκηση των δαιμονικών δυνάμεων. Η αγάπη τον κάνει δύσκολο μετακίνητο ή μάλλον τελείως ακίνητο από τη στοργή του Θεού, και όταν πολεμείται προσιλώνοντας στο Θείο Πόθο όλη του τη φυσική δύναμη. 69. Η πίστη παρηγορεί τον νου που πολεμείται, δυναμώνοντάς τον με την ελπίδα της Θείας Βοήθειας. Η ελπίδα, φέρνοντας μπροστά του τη βοήθεια που πίστεψε, αποκρούει την επίθεση των εχθρών. Η αγάπη νεκρώνει για τον νου που αγαπά το Θεό την επίθεση των εχθρών, η οποία εξασθενίζει τελείως από τη μεγάλη επιθυμία του Θεού. 70. Πρώτο και μοναδικό γέννημα της Θείας Όντος Μερίδος, δηλαδή της αληθινής γνώσεως, είναι ο λόγος της Θείας Αναστάσεως μέσα μας, μέσω της πίστεως που μαζί με την απαραίτητη οικονομία της προαιρέσεως, δηλαδή τη διάκριση, εξουδετερώνει με επιτυχία τις επαναστάσεις των εκουσίων και ακουσίων πειρασμών. Γιατί η πίστη που οικονομείται σωστά με τα έργα των εντολών αποτελεί την πρώτη ανάσταση μέσα μας του Θεού που με την άγνοια έχει νεκρωθεί σε εμάς. 71. Η στροφή προς το Θεό φανερώνει καθαρά την πλήρη ελπίδα σε Αυτόν, χωρίς την οποία δεν μπορεί κανένας με κανένα τρόπο να συγκατατεθεί σε οτιδήποτε στο Θεό, γιατί η ελπίδα έχει ιδίωμα να φέρνει μπροστά τα μέλλοντα ως παρόντα και να πείθει ότι εκείνους που πολεμούνται από τις δαιμονικές δυνάμεις καθόλου δεν τους αφήνει ο Θεός που τους υπερασπίζεται, αφού για χάρη αυτού και εξαιτίας αυτού γίνεται ο πόλεμος των Αγίων. Χωρίς προσδοκία ή ευχαρίστηση ή δυσάρεστη δεν γίνεται ποτέ στροφή προς το καλό. 72. Πράγματι, τίποτε άλλο εκτός από την αγάπη δεν μαζεύει τους διασκορπισμένους και δεν δημιουργεί μία γνώμη μεταξύ τους που συγκρατείται με τη συμπόνια. Γνώρισμά της είναι το κάλος του να απονέμει κανείς την ίδια τιμή σε όλους. Αλλά και η αγάπη είναι γέννημα της συγκεντρώσεως και ενώσεως γύρω από τα θεία των ψυχικών δυνάμεων, δηλαδή της λογικής και θυμικής και της επιθυμητικής. Στην κατάσταση αυτή, όσοι
έλαβαν ήδη μέσω της χάρης το να θεωρούν όλους ίσους απέναντι του Θεού, χαράζουν στη μνήμη το κάλλος της Θείας Ωραιότητας και δεν λησμονούν ποτέ την επιθυμία της Θείας Αγάπης, η οποία γράφει και εντυπώνει αυτό το καθαρό κάλλος στο νου, το ηγεμονικό μέρος της ψυχής. 73. Κάθε ενός που έχει περιβληθεί Θεία Εξουσία κατέχει σαν συμβουλούς και άρχοντες τη λογική δύναμη, την επιθυμητική και τη θυμική. Από την πρώτη γεννιέται η πίστη με γνώση, από την οποία ο νους διδάσκεται ανέκφραστα ότι ο Θεός είναι πάντοτε παρόν και ενώνεται μέσω της ελπίδας με τα μέλλοντα σαν να είναι παρόντα. Από τη δεύτερη δύναμη συγκροτείται η Θεία Αγάπη, με την οποία ο νους προσιλωμένος θεληματικά στον πόθο της άχραντης θεότητας έχει ακατάπαυστη την επιθυμία του ποθουμένου. Με την τρίτη κρατά αχώριστα τη Θεία Ειρήνη και διεγείρει προς το Θείο Έρωτα την κίνηση της επιθυμίας. Αυτές τις δυνάμεις τις έχει κάθε νους και τον βοηθούν στην εξουδετέρωση της κακίας και στην απόκτηση και διατήρηση της αρετής. 74. Χωρίς τη λογική δύναμη δεν υπάρχει ακριβής γνώση και χωρίς γνώση δεν υπάρχει πίστη, από την οποία προέρχεται το καλό γέννημα, η ελπίδα με την οποία ενώνεται ο πιστός με τα μέλλοντα σαν να είναι παρόντα. Χωρίς τη δύναμη της επιθυμίας δεν υπάρχει πόθος, τέλος του οποίου είναι η αγάπη, γιατί το να έχει κανείς έρωτα για κάτι είναι ιδίωμα της επιθυμίας, και χωρίς τη θυμική δύναμη η οποία δυναμώνει την επιθυμία στο να ενωθεί με το ότι την ευχαριστεί, δεν μπορεί καθόλου να γίνει ειρήνη, αν βέβαια η ειρήνη είναι αληθινά η ανενόχλητη και τέλεια κατοχή του επιθυμητού. 75. Εκείνος που δεν καθαρίστηκε πρωτύτερα από τα πάθη δεν πρέπει να εγγίζει τη φυσική θεωρία, γιατί μπορεί οι εικόνες των αισθητών να κινήσουν σε πάθος στο νου εκείνου που δεν ελευθερώθηκε τελείως από τα πάθη. Γιατί ο νους που με τη φαντασία μένει στην εξωτερική όψη των ορατών εξαιτίας της αισθήσεως γίνεται δημιουργός ακαθάρτων παθών, αδυνατώντας να διαβεί με τη θεωρία που στα συγγενεί νοητά. 76. Εκείνος ο οποίος κατά τον καιρό της εξεγέρσεως των παθών έκλεισε με ανδρεία τις αισθήσεις και έδιωξε τελείως τη φαντασία και τη μνήμη των αισθητών και περιόρισε τελείως τις φυσικές κινήσεις του νου σχετικά με την έρευνα των εξωτερικών πραγμάτων, αυτός ταπείνωσε την πονηρή και τυραννική δύναμη που επαναστάτησε εναντίον του και την νίκησε με το χέρι του Θεού. 77. Είναι όταν το λογικό καταντήσει χωρίς νου και ο θυμός ακράτητος και παράλογη η επιδημία και κυριαρχούν στην ψυχή η άγνοια, η τυραννική διάθεση και η ακολασία, τότε η έξι της κακίας γίνεται ενεργητική καθώς ενώθηκε με τη βλαβερή ειδονή των αισθήσεων. 78. Πρέπει ο νους που ξέρει να διαλύει με γνώση τις αόρατες συμπλοκές των δαιμόνων, μήτε τη φυσική θεωρία να ασχεί, μήτε άλλο τίποτε να κάνει στον καιρό της επιθέσεως των πονηρών δυνάμεων, μόνο να προσεύχεται να δαμάζει με κόπους το σώμα και με όλο το ζήλο του να ταπεινώνει το χωρικό φρόνημα και να φυλάει τα τείχη της πόλεως, δηλαδή τις αρετές που είναι φρουροί της ψυχής και τις μεθόδους που φυλάγουν τις αρετές, ενώ την εγκράτεια και την υπομονή. Αλλιώς μπορεί ο διάβολος, ο οποίος θολώνει και ανατρέπει την ψυχή, να τον απατήσει από δεξιά και να του υποκλέψει την επιθυμία, απομακρύνοντάς την από το Θεό και με αυτά που θεωρούνται καλά να παρασύρει προς τα χειρότερα τη διάνοια που ζητεί τα καλά. 79. Εκείνος ο οποίος αποφασιστικά με τη μετρημένη και γενική εγκράτεια και υπομονή έκλεισε τις αισθήσεις του και απόκλεισε με τις ψυχικές του δυνάμεις την είσοδο στο νου των αισθητών σχημάτων, καταστρέφει εύκολα τις πονηρές μηχανές του διαβόλου και τον στέλνει ντροπιασμένο πίσω από εκεί που ήρθε. Και δρόμος από όπου έρχεται ο διάβολος είναι τα υλικά πράγματα που νομίζουμε ότι χρειάζονται για την ύπαρξη του σώματος. 80. Ο νους που ένωσε με τον εαυτό του κατά φύση διαμέσου του λογικού την αίσθηση πορίζεται στην αληθινή γνώση από τη φυσική θεωρία. 81. Οι πηγές έξω από την πόλη, δηλαδή από την ψυχή, τις οποίες φράζει ο Εζεκίας, είναι όλα τα αισθητά. Β' παραλυπωμένων 32:3-4. Τα νερά των πηγών αυτών είναι τα νοήματα των αισθητών.
ποταμός που περνά από το μέσο της πόλεως είναι η γνώση που συνάγεται με τη φυσική θεωρία από τα νοήματα των αισθητών και που περνάει από το μέσο της ψυχής. Αυτή είναι η μεθόριος ανάμεσα στο νου και την αίσθηση, γιατί η γνώση των αισθητών είναι ούτε εντολώς ξένη, είναι από την αερή δύναμη, ούτε ανήκει εξ ολοκλήρου στην ενέργεια της αισθήσεως, αλλά επειδή συμβαίνει να είναι το ενδιάμεσο σημείο όπου συναντιέται ο νους με την αίσθηση και η αίσθηση με το νου, γίνεται το μέσο που φέρνει σε συνάφεια μεταξύ τους αυτά τα δύο. Από την πλευρά της αισθήσεως, με το να εντυπώνεται με τα σχήματα των αισθητών, από την πλευρά του νου με το να τον ανάγει σε λόγους τους τύπους των σχημάτων. Γι' αυτό η γνώση των ορατών εύλογα ονομάστηκε ποταμός που περνά μέσα από την πόλη, επειδή είναι το μετέχμιο των άκρων, δηλαδή του νου και της αισθήσεως. 82. Εκείνος ο οποίος κατά τον καιρό της εξεγέρσεως των παθών απέχει από τη φυσική θεωρία, είναι όμως προσιλωμένος στην προσευχή με συγκέντρωση του νου του από όλα τα πράγματα προς τον εαυτό του μόνο και το Θεό. Αυτό σκοτώνει την έξι και προκαλεί την κακία και διώχνει πίσω ντροπιασμένο το διάβολο που υποβάλλει την έξι που είπαμε και που σε αυτήν βασιζόμενος ήρθε με τη γνωστή του αλαζονία στην ψυχή μέσω των υπερήφανων λογισμών, υψηλοφρονώντας απέναντι στην αλήθεια. Αυτό φαίνεται αφού έμαθε και έπαθε και έπραξε ο Μέγας Δαβίδ, που είχε μεγάλη πείρα από την τακτική των νοητών πολέμων, λέει, όσα είχα να αντιμετωπίσω τον αμαρτωλό, γινόμουν σαν κοφάλαλος, ταπεινωνόμουν και σιγούσα ακόμη και για τα καλά. Ψαλμός 38:2-3. Και ο θείος Ιερεμίας έκανε το ίδιο με αυτόν, προστάζοντας το λαό να μην βγουν από την πόλη, γιατί το σπαθί των εχθρών είναι κρυμμένο παντού γύρω. Ιερεμίας 6:25. 83. Αν λοιπόν και ο μακάριος Σάουλ φυλαγόταν και δεν έβγαινε μαζί με τον Κάιν στην πεδιάδα, δηλαδή στο πλάτος της φυσικής θεωρίας, πριν αποκτήσει την απάθεια, δεν θα το σκότωνε ορμώντας επάνω του. Γένεση 4:8. Ο νόμος της σάρκας που είναι και λέγεται Κάιν, ξεγελώντας τον με δόλο πρωτύτερα από τα δεξιά, με τη θεωρία δηλαδή των όντων, πριν από την τέλεια έξι της αρετής. 84. Ομοίως και η Δίνα, η κόρη του μεγάλου Ιακώβ, αν δεν έβγαινε έξω μαζί με τις κόρες των εντοπίων, δηλαδή με τις αισθητές φαντασίες, δεν θα την έβλεπε ως Χέμ, ο γιος του Εμόρ, και δεν θα την ατίμαζε. Γένεση 34:1-2. 85. Καλό είναι πριν από την τέλεια έξι της αρετής να μην επιχειρούμε τη φυσική θεωρία, για να μην μαζέψουμε πάθη χωρίς να το καταλάβουμε, ενώ ζητούμε λόγους πνευματικούς από τα βλεπόμενα κτίσματα, γιατί στους ατελείς τα εξωτερικά σχήματα των ορατών έχουν μεγαλύτερη ισχύ πάνω στην αίσθηση από ότι έχουν πάνω στην ψυχή οι λόγοι των κτισμάτων, οι κρυμμένοι στα σχήματα. Εκείνοι λοιπόν που έδεσαν στη διάνοιά τους με ιουδαϊκό τρόπο μόνο στο γράμμα, περιμένουν στον τωρινό αιώνα τις υποσχέσεις των θείων αγαθών και δεν γνωρίζουν ποια είναι τα αγαθά τα σύμφωνα με τη φύση της ψυχής. 86. Εκείνος που φόρησε την εικόνα του Επουρανίου, Α Κορινθίους 15:49, προσπαθεί με όλα τα μέσα να ακολουθεί το πνεύμα της Αγίας Γραφής, μέσα στο οποίο επιτυγχάνεται η συντήρηση της ψυχής με την αρετή και τη γνώση. Ενώ εκείνος που φορεί την εικόνα του Χωικού προσέχει μόνο στο γράμμα και έτσι οδηγείται στην υπηρεσία του σώματος μέσω της αισθήσεως, η οποία δημιουργεί τα πάθη. 87. Δύναμη Θεού είναι η αρετή που αφενίζει τα πάθη και περιφρουρεί τους ευσεβείς λογισμούς. Την αρετή γεννά η εργασία των εντολών με την οποία καταστρέφουμε τις πονηρές δυνάμεις που εναντιώνονται στο αγαθό με τη βοήθεια του Θεού, ή μάλλον με μόνη τη δύναμη του Θεού. Η ύψος της θεωρίας των δημιουργημάτων, ύψος του Θεού είναι η γνώση της αλήθειας, την οποία γεννά ο κόπος για χάρη της θεωρίας των δημιουργημάτων και ιδρώτης της εργασίας των αρετών, οι οποίοι έγιναν πατέρες αυτού του κόπου. Με τη γνώση αυτή εξαφανίζουμε τελείως τη δύναμη του ψεύδους, που είναι αντίθετη στην αλήθεια, ταπεινώνονται κατά της
και καταβάλλοντας κάθε έπαρση των πονηρών πνευμάτων που ξεσηκώνονται κατά της γνώσεως του Θεού. Γιατί όπως η πράξη γεννά την αρετή, έτσι η θεωρία γεννά τη γνώση. Β. Κορινθίου 15:88. Η ανεξάλληπτη γνώση της οποίας η νοερή κίνηση γύρω από την απειρία του Θεού είναι χωρίς όρια και πάνω από την νόηση εικονίζει με την απεριοριστία της την η υπεράπειρη δόξα της αλήθειας. Η αυτοπροαίρετη μίμηση της σοφής αγαθότητας που έχει η πρόνοια του Θεού έχει ως βραβείο την ολοφάνερη εξομοίωση κατά τη διάθεση του νου με το Θεό όσο αυτό είναι δυνατό. 89. Η γλώσσα είναι το σύμβολο της γνωστικής δυνάμεως της ψυχής. Ο λάρυγκας είναι σημάδι της φυσικής φιλίας προς το σώμα. Εκείνος λοιπόν που αξιοκατηγόρητα κόλλησε αυτά μεταξύ τους δεν μπορεί να θυμηθεί την ειρηνική κατάσταση της αρετής και της γνώσης, γιατί ευχαριστείται με πολύ προθυμία στη σύγχυση των σωματικών παθών. Ψαλμός 136:6. 90. Η καταφύση ορέξεις και ειδονές που είναι αδιάβλητες είναι αναγκαίο παρακολούθημα της φυσικής ορέξεως, γιατί εκφύσεως προκαλεί ειδονή ακόμη και χωρίς να θέλουμε, και η όποια τροφή που ικανοποιεί τη σχετική ανάγκη και το νερό που αμαμακρύνει την ενότητα της δίψας και ο ύπνος που ανανεώνει τις δυνάμεις που ξοδεύονται κατά την εγρήγορση. Το ίδιο και με όσα άλλα την χάνει να είναι φυσικές μας κλίσεις, τα οποία είναι αναγκαία για τη σύσταση της φύσεως μας και χρήσιμα στους αγωνιστές προς απόκτηση της αρετής. Αυτά τα υπερβαίνει κάθε νους κατά την έξοδό του από τη σύγχυση της αμαρτίας, για να μην μένει εξαιτίας τους υποδηλωμένος στα διαβλητά και παραφύσει πάθη τα εξαρτώμενα από εμάς που δεν έχουν μέσα μας άλλη από την κίνηση των καταφύσει παθών, τα οποία εξάλλου ούτε έχουν τη φύση τους να μας ακολουθούν στην αθάνατη και αιώνια ζωή. 99. Οι λόγοι του Θεού όταν προσφέρονται μόνο ως γυμνά λόγια δεν ακούγονται, γιατί δεν έχουν ως ήχο την πράξη αυτών που τους το λένε, που τους λένε. Αν όμως λέγονται με φωνή της πράξης των εντολών, τότε κάνουν και τους δαίμονες να λιώνουν με τη φωνή αυτή και τους ανθρώπους να οικοδομούν πρόθυμα το θείο ναό της καρδίας με την προκοπή στα έργα της δικαιοσύνης. 92. Όπως ο Θεός δεν υπόκειται σε γνώση της ουσίας του, έτσι ούτε ο λόγος του περιλαμβάνεται στην ανθρώπινη γνώση, γιατί ο λόγος της Αγίας Γραφής, αν και δέχεται περιορισμό κατά το γράμμα, αφού τελειώνει και αυτός μαζί με το χρόνο των γεγονότων που εξιστορεί κατά το πνεύμα, όμως όσον αφορά στις θεωρίες των νοημάτων μένει παντοτινά απεριόριστος. 93. Εκείνος που με γνώση νοεί την Αγία Γραφή κατά Χριστόν, εφαρμόζοντας το νόημα στην ψυχή, πρέπει να εξασκηθεί φιλόπονα και στην ερμηνεία των ονομάτων, γιατί έτσι μπορεί να διασαφηνίσει όλη την έννοια των γραφωμένων, αν πράγματι φροντίζει για την ακριβή κατανόηση της Γραφής. Όχι με τρόπο Ιουδαϊκό να κατεβάζει στη γη και στο σώμα το ύψος του Πνεύματος και τις θείες και αψευδείς υποσχέσεις για τα νοητά αγαθά να τις περιορίζει μέσα στη φθορά των περαστικών πραγμάτων. 94. Όπως ευχή είναι η υπόσχεση των αγαθών που προσφέρουν οι άνθρωποι στο Θεό, έτσι προσευχή είναι η αίτηση των αγαθών που χορηγούνται από το Θεό στους ανθρώπους για τη σωτηρία τους ως ανταμαγή της καλής θελήσεως που έχουν. Βοή είναι στον καιρό της επιδρομής των πονηρών δαιμόνων η επίθεση και η επάφηση των πρακτικών τρόπων της αρετής και των γνωστικών συλλήψεων της θεωρίας. Αυτή τη βοή προπάντως ακούει φυσικά ο Θεός σαν δυνατή φωνή από όλους εκείνους που επιμελούνται την κατάσταση της αρετής και της γνώσης. 95. Η κακή και ολέθρια βασιλεία του διαβόλου που συμβολίζεται με τη βασιλεία των Ασσυρίων. Β. Παραλυπωμένων 32:1. Αφού ξεσήκωσε πόλεμο εναντίον της αρετής και της γνώσης, μηχανεύεται να κατατροπώσει την ψυχή με τις έμφυτες δυνάμεις. Ερεθίζει πρώτα την επιθυμία να ωραίεται τα παραφύση και προσπαθεί να την πείσει να προτιμά τα αισθητά από τα νοητά. Διαγείρει επίτα το θυμό να αγωνίζεται να κατακτήσει το αισθητό που διάλεξε η επιθυμία και τέλος διδάσκει το λογικό να επινοεί τρόπους απολαύσεως των ειδονών της αισθήσεως. 96. Της άκρης αγαθότητος ιδίωμα δεν είναι μόνο το να κάνει
τις θείες και ασώματες ουσίες των νοητών, απεικονίσεις ανέκρα της θείας δόξας, που να δέχονται όσα επιτρέπεται ανάλογα με τη δυνατότητά τους όλη την ακατάλληλη ωραιότητα του απλησίας του θείου κάλους. Είναι και τούτο, μόνο στα αισθητά που είναι πολύ κατώτερα από τις νοητές ουσίες, να αναμίξει αντανακλάσεις της θείας μεγαλειότητας, οι οποίες όταν χρησιμοποιούνται σαν όχημα από τον ανθρώπινο νου μπορούν να τον μεταφέρουν κατευθείαν στο Θεό, ξεπερνώντας όλα τα ορατά και φτάνοντας στην άκρα μακαριότητα. 97. Κάθε νου στεφανωμένος με την αρετή και γνώση που του δόθηκε, όπως το Μέγα Εζεκία να βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ, η οποία σημαίνει την έξι που βλέπει μόνο την ειρήνη, δηλαδή την κατάσταση από όπου λείπει κάθε πάθος, επειδή η Ιερουσαλήμ ερμηνεύεται όραση ειρήνης, έχει όλη την κτήση υποχείριό του μέσω όλων των μορφών που τη γεμίζουν. Β' παραλυπωμένων 29.1. Έτσι η κτήση προσφέρει μέσω του νου σαν δώρα στο Θεό τους πνευματικούς λόγους της γνώσης που βρίσκονται σε αυτήν, ενώ στο νου παρέχει σαν εισφορές τους τρόπους που κατά το φυσικό νόμο υπάρχουν μέσα της και που οδηγούν στην αρετή. Και με αυτά τα δύο τιμά εκείνον που μπορεί με πολύ δύναμη να ευδοκιμεί, και στα δύο εννοώ το φιλόσοφο νου, ο οποίος μέσω της πράξης και της θεωρίας έφτασε στην τελειότητα κατά το λόγο και το 98. Εκείνος που κατόρθωσε με την πράξη και τη θεωρία να φτάσει στην κορυφή της αρετής και της γνώσεως, εύκολα υψώνεται πάνω από κάθε σαρκικό και διαβλητό πάθος, γιατί με την πρακτική αρετή του έφτασε παραπάνω και από τα φυσικά λεγόμενα σώματα, δηλαδή από τα όντα που υπόκεινται σε γένεση και φθορά. Και γενικά, για να μιλήσω συνοπτικά, αυτός, αφού κατά τη θεωρία όλων των αισθητών ειδών ξεπέρασε με τη γνώση όλους τους λόγους που αυτά περιέχουν, ανύψωσε το νου του προς τα συγγενικά με αυτόν και θεία. 99. Εκείνος που με τους κόπους της πρακτικής αρετής έλαβε το να κατοικεί στην απάθεια σαν σε κάποια Ιερουσαλήμ και έχει απαλλαχθεί από κάθε ενόχληση της αμαρτίας και μόνο την ειρήνη και πράττει και λέει και ακούει και συλλογίζεται, αυτός αφού δεχτεί δια της φυσικής θεωρίας τη φύση των ορατών να προσκομίζει διαμέσου του σαν δώρα στον Κύριο τους πιο θείους λόγους που αυτή έχει και στον ίδιο να προσφέρει σαν εισφορές σε βασιλιά τους νόμους που υπάρχουν σε αυτήν, υψώνονται μπροστά σε όλα τα έθνη. Β' παραλυπωμένων 32.23. Γιατί τότε έχει υπερβεί τα πάντα, με την πράξη έχει υπερβεί τα πάθη της σάρκας και τα φυσικά σώματα, ενώ με τη θεωρία όλα τα αισθητά ήδη ξεπερνώντας τους πνευματικούς λόγους και τρόπους που κρύβονται σε αυτά. 100. Η πρακτική φιλοσοφία ανεβάζει τον πρακτικό πάνω από τα πάθη. Η θεωρία οδηγεί τον νοητό, η θεωρία οδηγεί τον γνωστικό πάνω από τα ορατά, ανεβάζοντας το νου στα συγγενή νοητά.